Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση στην Οργανωτική Επιτροπή, την καλή εισαγωγή, τα καλά λόγια. Και πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με την παρουσίαση του κ. Ελευθερίου, διότι έθεσε. Τον κ. Ελευθερίου τον έχω ξανακούσει και ξέρει το θέμα, αλλά πραγματικά σε τέτοιο υψηλό επίπεδο ηγεσίας του Προϊατρικού Συλλόγου τα τελευταία χρόνια, επειδή είμαι στον χώρο 10 χρόνια, να καλύπτει τόσο καλά ένα θέμα, είναι πραγματικά. Πρέπει να του δώσω συγχαρητήρια και να μεταφέρω τον ενθουσιασμό μου, γιατί ασχολούμαι με αυτό το θέμα πάρα πολλά χρόνια. Το δικό μου θέμα είναι κυρίως η τοπική αυτοδιοίκηση και πρωτοβάθμια από αυτή την πλευρά. Εγώ ως γιατρός έχω εργαστεί πάνω από 10 χρόνια μέσα σε αυτά τα θέματα και τώρα δουλεύω σε διαβητολογικό ιατρείο στη Λάρισα στο Πανεπιστήμιο. Οπότε ασχολούμαι χρόνια νοσήματα από την άποψη της έξω νοσοκομιακής τηλιατρικής παρακολούθησης. Σε αυτό το θέμα η τεχνολογία έχει διάφορα επίπεδα που μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί από απλά συμπτώματα κατοίκων με μια εφαρμογή είτε μια ιστοσελίδα να υπάρχει ένας αλγόριθμος επικοινωνιακός που έχει αναπτύξει και η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών με τον Ιατρικό Σύλλογο και ένα νοσοκομείο της Αθήνας, αν θυμάμαι, το Παίδων, κάποιους γιατρούς και υπάρχουν και στο εμπόριο τέτοια chat boxes. Υπάρχουν εφαρμογές triage, τα οποία περιορίζουν το φόρτο των τηλεφωνικών κέντρων που δίνουν τέτοιες οδηγίες και φτάνουμε στο τέλος στις διάφορες μορφές της τηλιατρικής που ανέλησε ήδη πολύ καλά και ο κύριος Ελευθερίου και ο κύριος Θηραίος. Σε ό,τι αφορά τους Δήμους, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα είναι αυτό που ξεκίνησε πριν 15 περίπου χρόνια η Vodafone μαζί με το Δημοτικό Δίκτυο Υγείας και το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών σε συνεργασία με όλες τις υγειονομικές περιφέρειες. Είναι υπό την αιγίδα και του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Υπουργείου Υγείας. Σταδιακά επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα. Καλύπτει 100 απομακρυσμένα περιφερειακά ιατρία, την υπηρετική Ελλάδα και νησιά και δίνει ασύγχρονη τηλιατρική, μετά από 3 μέρες, αν θυμάμαι καλά, είναι το πρωτόκολλο, τηλεδιάγνωση στους αγροτικούς γιατρούς χρονίων πασχόντων, όχι επίγουσα τηλιατρική. Αυτό ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν φτιαχτεί η νέα πλατφόρμα του ΕΔΙΤ που αντικατέστησε το Σισμανόβλιο. Σε ό,τι αφορά τους Δήμους, το Δημοτικό Δίκτυο βέβαια έχει εφαρμόσει πολλές υπηρεσίες τηλιατρικής και ψηφιακής υγείας, το οποίο μπορεί να το δείτε στην ιστοσελίδα. Εγώ θα αναφερθώ μόνο σε αυτά που κάναμε στην κεντρική Ελλάδα, όπου 2 δημοτικές επιχειρήσεις, η Τρίκαλα και η ΣΥΤΙΣ, να έχουν πάνω από 10 χρόνια που κάνουν τέτοια προγράμματα καινοτομίας, εισαγωγής δηλαδή πιλωτικών και αξιολόγησης. Αυτό είναι το ιδιαίτερο που κάνουμε εμείς. Αξιολογούμε τέτοιες υπηρεσίες, ώστε να παρέχουμε το evidence στα Υπουργεία για να αποφασίσουν αν θα τα κάνουν ευρεία χρήση και θα τα αποζημιώσουν σε όλη την Ελλάδα. Και πάντα συνεργαζόμαστε με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια, γιατί μόνο η Λάρισα έχει σε εμάς δημοτικό ιατρείο, δεν είναι όπως στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη που υπάρχουν και δημοτικά ιατρεία. Όλα αυτά ήταν mobile health εφαρμογές. Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στην σελίδα του Υπουργείου, είναι διαθέσιμα με δημοσιεύσεις και έτσι μπορεί και το ΚΕΣΥ, ας πούμε, να τα λάβει υπόψη, γιατί είναι κοστολογημένα, αξιολογημένα και μπορεί να φτιάξει τέτοιο πρωτόκολλο, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Ελευθερίου, γιατί υπάρχουν στην Αμερική για όλα τα πράγματα από την Αμερικάνικη και την Ιατρική Association, αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα τέτοια πρωτόκολλα. Ας πούμε, για παράδειγμα, ένα τέτοιο νόσημα, ένας παράγοντας τέτοιου κινδύνου, το μεταβολικό σύνδρομο που αφορά τόσο μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, είναι το νέο μας πρόγραμμα που με διάφορα application και point of care testing και τεχνητή νοημοσύνη και Internet of Things θα βοηθήσουμε πάνω από 1.000 συμπολίτες μας. Θα ξεκινήσει το 2021. Και όλα αυτά λοιπόν τα application που βλέπετε είναι για την ευεξία των πολιτών, ακόμα και όταν είναι σχετικά υγιείς και έχουν απλώς παράγοντες κινδύνου ή όταν έχουν ένα νόσημα που δεν χρειάζεται νοσηλεία, χρειάζεται όμως μια συχνή παρακολούθηση με τηλεμετρία και όλα αυτά που αναφέρθηκαν ήδη. Ειδικά στον κορονοϊό, αυτό το πρόσφατο review που είναι πριν ούτε 2 μήνες, ανέλησε πάρα πολύ καλά στο Nature τις διάφορες εφαρμογές που πραγματικά έφεραν επανάσταση. Καταλήτης ήταν η πανδημία COVID-19, ένα από αυτά ήταν η τηλιατρική, μπορείτε να το δείτε, είναι online διαθέσιμο. Και ειδικά στην Αγγλία, για παράδειγμα, που ξεκίνησε πριν από εμάς αυτή τη τηλεφωνική υπηρεσία που παρουσίασε ο κ. Θηραίος, δημοσιεύθηκε κατάλληλο πρωτόκολλο στο BMJ, όπως είπε και ο κ. Ελευθερίου, χρειάζεται πρωτόκολλο για να παρακολουθήσει αυτό το σπίτι, και όπως παρουσίασε ήδη πολύ καλά ο κ. Θηραίος, στην COVID τηλεφωνική υπάρχει. Υπάρχουν tick boxes τα οποία θα πρέπει να εκπληρώνει ο γιατρός για να κάνει σωστή παρακολούθηση. Δεν μπορεί να κάνει τηλεσυμβουλευτική έτσι απλώς με μια τηλεδιάσκεψη. Χρειάζεται όλο αυτό που είπε και ο κ. Θηραίος και όπως έκαναν και οι Άγγλοι άλλωστε. Αυτά, όπως αναφέρθηκαν ήδη, οι Δήμοι προσπάθησαν πολύ να βοηθήσουν μαζί με τις περιφέρειες και τους τοπικούς συλλόγους. Ήταν και πολύ ευχάριστο ότι οι εταιρείες διέθεσαν τις πλατφόρμες τους στην αγορά δωρεάν για τηλιατρική συμβουλευτική στον COVID, ενώ για τις άλλες είναι φυσικά με κάποιο αντίτιμο. Και ήταν πολύ ωραίο εταιρικό κοινωνικό μήνυμα αυτό από την πλευρά τους.
Και ειδικά μερικοί Δήμοι που είχαμε και πλατφόρμες δικές μας, φτιάξαμε και δικές μας τέτοιες υπηρεσίες, όπως εμείς τα Τρίκαλα, κάναμε ειδική παρακολούθηση χρονίων πασχόντων κατοίκων που δεν ήταν με COVID για να μειώσουμε την έκθεσή τους. Έτσι, βοήθεια στο σπίτι, σε αυτούς που είναι μοναχικούς, αντί να πάει τρεις φορές την εβδομάδα, πήγαινε λίγο λιγότερο και παρακολουθούσαμε τα σπίτια μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχει και ο Γνώμων και το ΕΚΙΤΑ, το ΕΠΙΣΕΙ και άλλοι Δήμοι. Μπορούσαμε να μειώσουμε την έκθεση στον κίνδυνο των ηλικιωμένων της βοήθειας στο σπίτι. Και αντίστοιχα να παρακολουθούμε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 να μην έρχονται τόσο συχνά στο ιατρείο. Αυτά όμως όλα χρειάζονται πρωτόκολλο. Αυτά τα ανέφερε ήδη ο κ. Στηρέος, πέρασε αυτή που επιτρέπει και επέκτασή της σε άλλα νοσήματα. Αυτό που θα σταθώ εγώ σε δύο πράγματα να τονίσω αυτή την Πουνουπού είναι ότι εισάγει για πρώτη φορά αποζημίωση αυτό το 10 ευρώ που δίνει για την ηλεκτρική και 30 ευρώ για την κατοίκον επίσκεψη. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να υπάρχει και ένα μοντέλο business για να πληρωθούν αυτοί οι ιδιώτες γιατροί. Δεν μπορούν να απαιτήσουν να κάνουν ηλεκτρική χωρίς να πληρώνονται. Και επίσης αυτή η συντονιστική ομάδα που προεδρεύει ο κ. Στηρέος, που θέσπισε το Υπουργείο και θα φτιάξει ομάδα εργασίας, το να θεσπίσει διαδικασίες και πρωτόκολλα, όπως ζήτησε και ο κ. Ελευθερίου και πρότεινε, είναι αυτό που θα ανοίξει το δρόμο. Εμείς, ό,τι κάνουμε μέχρι τώρα στην κεντρική Ελλάδα, πάνω από 10 χρόνια, υλοποιούνται μέσα από πρωτόκολλα εγκεκριμένα από το Επιστημονικό Συμβούλιο. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν πρωτόκολλα τηλεελεκτρικής, όλα τα δικά μας πρωτόκολλα στην ουσία είναι φάσεις 4 με κλινική μελέτη. Γιατί είναι μεν πιστοποιημένα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μας, αλλά είναι σε φάση 4 στην ουσία και παρακολουθούνται με ειδικό πρωτόκολλο. Αυτό, αν λοιπόν ένας ιδιώτης πάει να ξεκινήσει σήμερα να κάνει τηλεατρική χωρίς πρωτόκολλο, είναι πραγματικά εκτεθειμένος, όπως είπε και ο κ. Ελευθερίου. Αυτό λοιπόν χρειάζεται να γίνει. Και δεν είναι τυχαίο ότι στα στατιστικά που παρουσίασε ο κ. Στηρέος για το ΕΔΙΤ, γιατί έχω συνεργαστεί με το ΕΔΙΤ και είμαι σε αυτή τη φάση με το Πανεπιστήμιο, δουλεύουμε ένα τέτοιο paper και με τον κ. Στηρέο για αξιολόγηση των υπηρεσιών του ΕΔΙΤ τα πρώτα 3 χρόνια. Το γεγονός ότι δουλεύει η τηλεψυχιατρική και ο διαβήτης με 30% των επισκέψεων, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, είναι γιατί ακριβώς γίνονται με τέτοιο πρωτόκολλο όπως γινόταν και σε εμάς. Και η καρδιολογία που είναι αμέσως μετά με 6% είναι χάρη στην πολύ μεγάλη ευαισθησία του διευθυντή του θριασίου, που χωρίς να υπάρχει τηλεφημερία, ο άνθρωπος έχει με τους γιατρούς του, όταν είναι κάθε 4 μέρες στο θριάσιο, απαντάει στις κλήσεις. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά και λειτουργεί η υπηρεσία και δεν λειτουργεί στους άλλους τομείς. Ενώ είναι μια πλατφόρμα απίστευτη. Δεν λείπει τίποτα τεχνολογικά από την πλατφόρμα που έχει το ΕΔΙΤ. Έτσι, δεν έχουμε να ζηλέψουμε απολύτως τίποτα. Απλώς όταν δεν υπάρχει τηλεφημερία, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα. Και όλα αυτά είναι πρόβλημα. Πολύ καλό είναι που αυτό το μήνα, τον προηγούμενο μήνα, θεσπίστηκε ειδική συντονιστική ομάδα με πρόεδρο γιατρό ενδοκρινολόγο, ο οποίος επικοινώνησε και μαζί μας από την Πέμπτη, είπε, που θα αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Και είναι πολύ σημαντικό που όρισε η νέα ηγεσία της δεύτερης, είπε, αυτή την ομάδα. Πώς θα επεκταθούν αυτά που κάνουμε εμείς πιλωτικά στους Δήμους και παρέχουμε evidence? Σε φορά το τρέχον ΕΣΠΑ που τελειώνει σε 3 χρόνια οι πιστώσεις, γιατί το ΕΣΠΑ τελειώνει μέχρι το 20, αλλά μπορεί να γίνουν εκταμείευση μέχρι τα 3 χρόνια, μέχρι το 23. Είναι το Ντόνι Στρίτσης που μέχρι το Μάρτιο υπάρχει πρόσκληση της ανοιχτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προβλέπει και ηλεκτρονική υγεία και μπορούν άλλοι Δήμοι να πάρουν το δικό μας παράδειγμα από τις δημοτικές μας υπηρεσίες και να κάνουν τεχνικά δελτία και μέχρι το Μάρτιο να επεκτείνουν τέτοιες υπηρεσίες όπως κάναμε και εμείς. Και είναι το πρόληψη στο σπίτι, το οποίο θεσπίστηκε την άνοιξη, το οποίο προβλέπει 20.000 αμοιβή για ιδιώτη γιατρό με υπεργολαβία το χρόνο για τηλεμετρία ασθενών κατοίκων με χρόνια νοσήματα της βοήθειας στο σπίτι και 45.000 ευρώ για τεχνολογική πλατφόρμα σε κάθε Δήμο. Αυτό είναι έτοιμο, υπάρχουν και πιστώσεις χρηματοδοτημένες στο νόμο, απλώς εκκρεμεί η οικία και όταν μάλιστα. Πολύ σημαντικό που έστειλε την επιστολή τότε ο κύριος Ελευθερίου και στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, που έχουμε την τιμή να είμαστε εμπειρογνώμονες μας με τον κύριο Θηρέο από το φθινόπωρο. Εμείς απαντήσαμε αμέσως από την πλευρά της ΚΕΔΕ ότι βεβαίως πρέπει να γίνουν τέτοια θεσμικά πλαίσια και πρέπει να γίνουν πρωτόκολλα και πρέπει να το συντομότερο να γίνει οικία και προτείναμε μάλιστα να γίνει με συμμετοχή και της ΚΕΔΕ και του Ιατρικού Συλλόγου αυτή η οικία, γιατί θα αφορά ιδιώτες γιατρούς που θα πληρώνονται για να κάνουν τέτοιες τηλεατρικές παρακολουθήσεις χρονιών πασχόντων. Άρα θα γίνει μια καινούργια αγορά και μια καινούργια υπηρεσία, αλλά πρέπει να γίνει σωστά. Τα θέματα έχουν τεθεί ήδη. Εγώ να πω πάντα ότι δεν είμαστε, ούτε πρέπει να είμαστε να περιμένουμε τον ντόκτορ του Enterprise ότι θα είναι όλα ψηφιακά, ούτε πρόκειται ποτέ να αντικατασταθεί ο γιατρός και η κλινική εξέταση, ούτε πρέπει να γίνουμε να ζητούμε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα και θα είμαστε μια χώρα που όλη η Ευρώπη θα αλλάζει στην υγεία και εμείς δεν θα υιοθετούμε την ψηφιακή υγεία. Τίποτα από τα δύο δεν είναι τα δύο άκρα. Κάπως στη μέση είναι τα πράγματα και ανάλογα με την ειδικότητα. Η ψυχιατρική, για παράδειγμα, είναι πολύ πιο εύκολο. Η παθολογία πιο δύσκολο, ο διαβήτης πιο εύκολο. Ανάλογα το νόσημα είναι πότε μπορείς να κάνεις λίγο περισσότερο, πότε λίγο λιγότερα στην τηλιατρική.
Το νομοσχέδιο, να αναφερθώ για την πρωτοβάθμια, το υπάρχουν νόμος του 17 προέβλεπε συμμετοχή των Δήμων στο τοπικό δίκτυο της πρωτοβάθμιας υγείας. Απλώς αυτός ο νόμος, ίσως αντανακλούσε προφανώς τη φιλοσοφία της προηγούμενης κυβέρνησης, δεν είχε καθόλου τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Στην εξαγγελία που έκανε στο event που κάνει αυτό το συνέδριο, το Health Policy Forum, ο Γενικός Γραμματέας δεν παρακολούθησε τη χθεσινή του ομιλία. Πάντως, πριν δύο μήνες είχε ανακοινώσει ότι θα έχει και ιδιώτες συμμετοχή στα top που θα φτιάξει. Αναμένουμε το νέο νομοσχέδιο και μακάρι να έχει και εισαγωγή νέας τεχνολογίας σε αυτά τα πράγματα που θα εισάγει. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να κλείσω μόνο, επειδή ήταν από τα πρώτα συνέδρια που έχω παρακολουθήσει, που έχουν υιοθετήσει abstract για ψηφιακή υγεία. Έχω την τιμή, είναι μάλιστα φέτος κλείνω 10 χρόνια από τότε που δημοσίευσα την πρώτη εργασία, να είμαι guest editor σε ένα περιοδικό μαζί με το Απιθήτα μέχρι το Μάιο, και σας καλούμε όλους όσους υποβάλλατε, και εδώ είδα περιλήψεις, να υποβάλλετε papers στο περιοδικό μας για να αυξήσουμε το evidence από την Ελλάδα, γιατί χωρίς το evidence το και εσύ μεθαύριο δεν θα μπορεί να υποθετήσει τέτοια πρωτόκολλα και να αποζημιώσει υπηρεσίες ψηφιακής υγείας και στην Ελλάδα, το ΕΣΥ. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.